congratulations. It's our player. Normally that we realize and the team has done a fantastic season. Είναι παίκτης μας φυσιολογικά, καταλαβαίνουμε. Two fantastic seasons. Φυσιολογικά. Not forget the last season. Καταλαβαίνουμε τι κάνει ο ίδιος, καταλαβαίνουμε τι κάνει και η ομάδα, η οποία κάνει φανταστικά πράγματα για δύο σεζόν, όχι μόνο αυτήν, να μην ξεχνάμε τι έκανε η ομάδα την περσινή σεζόν. But coming back to Andre, he is a fantastic player. He is a fantastic personality. He is a fantastic guy. I would like to take him at home. Αλλά επιστρέφοντας, θα πω. As my son. Θα πω για τον Βιρίνιο ότι είναι ένας φανταστικός παίκτης, μια φανταστική προσωπικότητα, ένας φανταστικός άνθρωπος. Αν μπορούσα, τον έπαιρνα και σπίτι μου σαν γιο μου. Coach, μετά από αυτή την αντίδραση, αυτό που βγαίνει αυθόρμητα από κάθε παιδί του Πάουκ είναι ότι αυτή η ομάδα δεν χάνει πιθανά και δεν χάνει ποτέ. Tomorrow is a day off. We have 3 days off. Wednesday we'll be back for training, and we'll start to prepare the next period. Because, as you know very well, we are fighting for our target, which is the title, and we are fighting for the other target, which is the cup. Then everything is at stake. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε 3 μέρες μπροστά μας για να ξεκουραστούν οι παίκτες. Από εκεί και πέρα επιστρέφουμε για να προετοιμάσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια μας. Ακολουθεί μια δύσκολη περίοδος, ένα στόχο που κυνηγάμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, το οποίο είναι επίσης στόχος, και τα πάντα είναι ρευστά, διακυβεύονται. Αυτό έχω να πω. Then during the season you have this kind of games, tough games, with intensity, with teams that try to break our records. And we have to know to react. Sometimes we score fast, sometimes we have to be very responsible, very ready for every kind of reactions and the games, and we show this. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτή μπορεί να εμφανιστούν δύσκολα παιχνίδια, ομάδες οι οποίες θα θέλουν να σπάσουν οποιοδήποτε ρεκόρ μπορεί να χτίζουμε. Θα πρέπει να βρούμε οποιασδήποτε μορφής αντίδραση, ώστε να καταφέρουμε να παίρνουμε τα παιχνίδια. Είναι ο προπονητής της ομάδας και ξέρει την ομάδα του καλύτερα από όλους. Αυτό που έγινε το 1-0, αυτό το απίστευτο πάθος που έβγαλε η ομάδα του, το περίμενε, γιατί νόμιζα ότι είναι πιο πολύ θέμα πάθους και διάθεσης παρά τακτικής. Η ανατροπή, ένα τέταρτο δηλαδή, που ήταν απίστευτο αυτό που βλέπαμε. There are more aspects here and too deep to analyze, but there are some three aspects important. Υπάρχουν λίγο πιο, είναι λίγο πιο βαθιά η ανάλυση όσον αφορά αυτό. Υπάρχουν όμως 3 σημεία τα οποία είναι σημαντικά. The frustration of canceling the goal of Chuba, which was a perfect goal. Η αναστάτωση που μπορεί να προκάλεσε στους παίκτες για το ακυρωθέν goal του Ακπόμ, το οποίο ήταν ένα κανονικό τέρμα. The penalty which wasn't penalty. Το πέναλτι το οποίο δεν ήταν. And we reacted against these decisions. Και η αντίδραση η οποία βγήκε απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις. The second is that we have a strong group with strong mentality, strong characters, and they know very well what they want. Το δεύτερο είναι, for this reason we fight. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα group, ένα πολύ δυνατό σύνολο με παίκτες οι οποίοι ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και γι' αυτό ακριβώς παλεύουν. And the third aspect is that was, as I said at the beginning, a tough game. We were expecting this, and we discussed that everything could happen. We have to know to react, never to put the heads down, and we have to fight. Probably also Panathinaikos, after scoring this goal, made a step behind, and we took advantage also from this situation. Και το τρίτο ήταν ότι γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το είχαμε συζητήσει μες την εβδομάδα και είχαμε πει επίσης ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και να μην σκύψουμε καθόλου το κεφάλι, να μην τα παρατήσουμε καθόλου σε καμία στιγμή του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα και ο Πανετολικός με τον γκολ το οποίο πέτυχε, ενδεχομένως να έκανε ένα βήμα πίσω, κάτι το οποίο βοήθησε και εμάς επίσης. Έχω την εντύπωση, διορθώστε με καλό λάθος, ότι έβαλε τον σκούφο κατά τη διάρκεια του αγώνα, λίγο πριν το ημίχρονο. Το έκανε γιατί φοβήθηκε κάτι, γιατί κρύωσε. I will tell you something, but I am afraid that after they call me for... Θα σας πω κάτι, αλλά μπορεί να με καλέσουν μετά. I am 50 years old. Είμαι 50 χρονών. I start to have cold. Και ξεκίνησα να κρυώνω. It's humidity and I have the feeling that something is changing inside of me. I am more for comfort than for elegance. Είχε υγρασία κιόλας. Νιώθω ότι κάτι αλλάζει
Για μένα θέλω περισσότερη άνεση παρά να είμαι πιο εκλεπτισμένος. Στους πανηγυρισμούς δεν έλειψε ο Μαουρίσιο. Το φέρασαν τη νίκη παίκτες. Στο μάτς έλειψε. Sorry, with this we should have started. Με αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. This is a victory for Mauricio. Για τον Μαουρίσιο μιλάμε. And, I apologize because we didn't start with this, but I was ready to answer to your questions. Και απολογούμε γιατί ήμουν έτοιμος να απαντήσω στην ερώτησή σας. Is a victory for Mauricio as is a victory for Verbloom because both these players had suffered serious injuries and both of these players had a huge contribution for the situation in which we are. More Mauricio, because normally it is also about last year, which was a totally successful year for us, apart the decision of commissions. Είναι μια νίκη η οποία είναι αφιερωμένη τόσο στον Μαουρίσιο όσο και στον Βέρμπλουμ, οι οποίοι έχουν υποφέρει από πολύ δύσκολους τραυματισμούς. Λίγο περισσότερο για τον Μαουρίσιο, ο οποίος βρισκόταν και στην περσινή επιτυχημένη σεζόν της ομάδας, στην οποία στερήθηκαν πράγματα μόνο από κάποιες επιτροπές, από τίποτα άλλο. Did the Mauricio miss from today's game? All the players that are out, Pelkas, Omar, Mauricio, Verbloom, are missing to us because this is the story. We are a group, we work together, we respect each other. There is a very strong bond between the players and inside of our group, and normally that are missing. But we are strong, and the players that enter inside of the pitch give the safety of victories. Όλοι οι παίκτες μας λείπουν, αυτοί οι οποίοι δεν βρίσκονται κοντά μας, ο Μαουρίσιο, ο Βέρμπλουμ, ο Πέλκας, ο Ελκαντουρί. Έχει δημιουργηθεί πραγματικά ένας πάρα πολύ ισχυρός δεσμός τόσο με την ομάδα όσο και μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή και να μας δώσουν την ασφάλεια του αποτελέσματος. During these two seasons and during this season, for one reason or another one, we miss some players, but the team always reacted perfect. Κατά τη διάρκεια τόσο αυτής όσο και της προηγούμενης σεζόν μπορεί να χάσαμε κάποιους παίκτες, αλλά πάντα η ομάδα κατάφερε να αντιδράσει τέλεια. I feel the huge responsibility to win with the team this title. Νιώθω πολύ μεγάλη ευθύνη για να κερδίσω αυτό τον τίτλο με την ομάδα. Because they expect for such a long time and we must do it for them as well. Το περιμένουν πάρα πολύ καιρό και πρέπει να το κάνουμε και για αυτούς επίσης. Okay, thank you. One more. Really, I don't think about records, about number of victories. I think just about the game and the 3 points. And after finish one game, my focus is for the next. I believe that these numbers don't have anything important if at the end the team doesn't win. For this reason, for us is important the title. Δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι, γιατί τα ρεκόρ αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν συνδυαστούν και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικά. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ συγκεκριμένα. Okay, these numbers support us to win the title. Μας υποστηρίζουν για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Μα είναι αυτό το σκεπτικό, αλλά δεν σκεφτόμαστε από εκεί πέρα αυτό. And about the players of January, if they have a contribution to the league. What to say about Karol Siderski? What to say about Sergio, about to say about Misic, about Ingeson that is in training, fantastic, pushing a lot. In front of him there are two players that match perfect. All of them have huge contribution for the victories that we have in this period. Τι μπορώ να πω για τον Σβιντέρσκι, τι μπορώ να πω για τον Ολιβέρα, τι μπορώ να πω για τον Μίσιτς, τι μπορώ να πω για τον Ίγκασον, ο οποίος πραγματικά πιέζει πάρα πολύ. Also the spirit, how they enter, how they are in trainings, how they support the team, how they leave the games on the bench, and how they are ready for 2 minutes, 3 minutes to sacrifice and without any kind of unhappiness. Ο Ίγκασον, ο οποίος πραγματικά πιέζει πάρα πολύ τον εαυτό του, έχοντας μπροστά του παίκτες οι οποίοι
Πραγματικά ταιριάζουν απόλυτα. Ο Πέδρο, ο Γιαννούλης, το πώς συμμετέχουν στις προπονήσεις, το πώς ζουν τα παιχνίδια από τον πάγκο, το πώς είναι έτοιμοι να έρθουν ανά πάσα στιγμή στο παιχνίδι, έστω και για δύο λεπτά και να δώσουν ό,τι μπορούν. Is this the key for the league? Yes, the key of the league is to have a group in which there are very strong bonds and with good mentality and good way of behaving as football players. Το κλειδί είναι να υπάρχουν ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στους παίκτες, να υπάρχει σωστή νοοτροπία για δουλειά και αυτό είναι το οποίο έρχεται μέσα από σκληρή δουλειά. You mean this means that you are a fan of Panathinaikos and you are unhappy with this result? Αυτό σημαίνει ότι είστε φίλος του Παναθηναϊκού. I don't have the same feeling. Είστε δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα. I wish you to arrive in one point of your life to be champions and to lose this because of decisions and to have two important decisions against you during a game which could give the title. Εύχομαι να παλεύετε κάποια στιγμή για τον τίτλο. How you will react? I am very curious. Να σας τον στερήσουν δύο επιτροπές και από εκεί και πέρα να έρθετε και σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές, δεν υπάρχουν σωστές αποφάσεις, να δω πώς θα αντιδράσετε. And I didn't say anything bad or wrong to the referee. I just mentioned the two situations that were to the people that were there. Δεν είπα κάτι στον διαιτητή, είπα απλά για τις δύο λάθος αποφάσεις στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί.